Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για όλους και όλες εμάς. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τη συλλογικότητά μας. Το πρώτο και ιδρυτικό συνέδριο αποτελεί ένα σημείο καμπής για το μέλλον της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σημείο χωρίς επιστροφή, όπου καλούμαστε να θέσουμε τις βάσεις και τους στόχους μιας οργάνωσης νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς, που αντιλαμβάνεται πλήρως την ιστορική περίοδο που διανύουμε και τα πολιτικά καθήκοντα που τους αντιστοιχούν. 2,5 τώρα χρόνια είδαμε τον κόσμο να γυρίζει ανάποδα. Οι αγώνες μας, οι ελπίδες μας και τα όνειρά μας, όλα όσα θεωρούσαμε ότι θα λάβουν χώρα σε μια άλλη ζωή, είδαμε να γίνονται εν μέρη πράξη. Με βήματα προς τα εμπρός, αλλά και βήματα προς τα πίσω. Βιώσαμε άλλες φορές στιγμές χαράς και άλλες στιγμές απογοήτευσης. 2,5 χρόνια τώρα κατανοήσαμε στην πράξη ότι η πάλη των τάξεων δεν προχωρά βάσει προβλέψεων. Δεν προχωρά μέσα από δομημένες φόρμες, αλλά από αστάθμητες συναντήσεις γεγονότων, από κοινωνικές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς που παράγουν αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε συνταγές για τα μαγειριά του μέλλοντος, έγραφε ο Κάρλ Μάρξ στην εισαγωγή του πρώτου τόμου του κεφαλαίου, επιδιώκοντας να ορίσει τη σημασία των μαχών και των αλλαγών που λαμβάνουν χώρο σε χρόνο εναιστώτα. Η έκβαση των μαχών λοιπόν δεν είναι αυτή που μπορεί να προδιαγραφεί. Γι' αυτό το λόγο και μετά το καλοκαίρι του 2015 θεωρήσαμε απόλυτα ορθό ότι οι μόνες χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δίνονται. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως ότι οι συμβιβασμοί μπορεί να είναι τμήμα της πολιτικής κακέρας μέσα σε ένα δοσμένο συσχετισμό δύναμης όπου ο αντίπαλος είχε περισσότερα όπλα στη φαρέτρα του. Αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι ο δικός μας ρόλος δεν εξαντλείται σε επιμέρους μάχες, αλλά σε μια στρατηγική η οποία εκκινεί από τη χρεοκοπία του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος και των πολιτικών του εκφραστών μέσα και έξω από τη χώρα. Και είναι δεδομένο πως πρέπει να καταλήξει στην έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια και τη δημοκρατία στο επίκεντρο. Εάν αυτό μπορέσουμε να το κατανοήσουμε, τότε μόνο μπορούμε να ερμηνεύσουμε και να περιγράψουμε τι έχει συμβεί στην Ελλάδα από το 2010 μέχρι σήμερα, τι έχει συμβεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και τι έχει συμβεί στον κόσμο. Ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας, ποιος είναι ο ρόλος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι ο ρόλος του κόμματός μας, ποιος είναι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο ρόλος εν τέλει της κυβέρνησης της αριστεράς. Και όλο αυτό σε μια περίοδο συνολικών ανακατατάξεων και αλλαγών. Ο αντίπαλός μας είχε τη διορατικότητα να αδράξει την ευκαιρία για να ακολουθήσει μια επιθετική στρατηγική απέναντι στον κόσμο της εργασίας και της νεολαίας. Η πατρίδα μας όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτέλεσε πείραμα βίων νεοφιλελεύθερων επιλογών του κεφαλαίου, βασισμένων στη λιτότητα και την αναδιανομή πλούτου και ισχύως από τα φτωχά και μεσαία στρώματα προς τα ανώτερα. Σήμερα οι δυνάμεις της συντήρησης, οι υπερασπιστές των τραπεζικών συμφερόντων, οι μνητές της ελεύθερης αγοράς και της καταστρατήγησης των κοινωνικών δικαιωμάτων, οι πραγματικοί εχθροί της δημοκρατίας, επενδύουν στο σχέδιο της αριστερής παρένθεσης και ευαγγελίζονται την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, ώστε να ολοκληρώσουν αυτό που δεν κατάφεραν όταν ο ελληνικός λαός τους χάλασε τα σχέδια και έδωσε υλική υπόσταση στο σύνθημα «Εμπρός για την κυβέρνηση της αριστεράς». Και είναι δεδομένο ότι ούτε και τώρα θα τους περάσει. Είναι επίσης δεδομένο, καλωσορίζουμε τον σύντροφο πρόεδρο και πρωθυπουργό της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα πράγματα δεν πήγαν έτσι ακριβώς όπως θέλαμε ή όπως ελπίζαμε ότι θα πάνε. Το ναρκοθετημένο περιβάλλον για την κυβέρνηση της αριστεράς διαμόρφωσε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο από αυτό που περιμέναμε. Είναι όμως δεδομένο ότι αμφισβητήσαμε εμείς τους μονοδρόμους της λιτότητας στην Ευρώπη και ξανατοποθετήσαμε το τρένο της κοινωνικής απελευθέρωσης και της ανθρώπινης χειραφέτησης στις ράγες του ιστορικού χρόνου, όταν οι διανοούμενοι του νεοφιλελευθερισμού είχαν επενδύσει στην κοινή λογική του τέλους της ιστορίας. Εν έτη 2017 είμαστε αντιμέτωποι με την Ευρώπη της λιτότητας. Με την Ευρώπη που υψώνει φράχτες και βλέπει εχθρούς στα πρόσωπα των προσφύγων. Σε μια Ευρώπη που βλέπει απλά τους λαούς της Μέσης Ανατολής να ματώνουν και ταυτόχρονα κλείνει τα μάτια στα ακροδεξιά ουρλιαχτά του μίσους, του ρατσισμού, του σεξισμού και της ξενοφοβίας. Αυτή η Ευρώπη
είναι που αντιστρατεύεται τους κοινωνικούς αγώνες, τα εργατικά δικαιώματα και θέλει τη νέα γενιά χαμένη γενιά. Άνεργη, χωρίς όραμα, χωρίς συλλογικές παραστάσεις. Μια γενιά που πρέπει να μάθει να είναι υπάκουη και πειθαρχημένη. Να ακολουθεί τον ατομικό δρόμο και να αντιλαμβάνεται την πολιτική ως δουλειά των ειδικών. Ο νεοφιλελευθερισμός εχθρεύεται την νεότητα γιατί βλέπει στη νέα γενιά έναν υπαρκτό κίνδυνο που μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ο αγώνας των νέων σε όλη την Ευρώπη, ο αγώνας για ζωή με δικαιώματα, ο αγώνας για ζωή με αξιοπρέπεια είναι κοινός. Έτσι αντιλαμβάνεται το διεθνιστικό της καθήκον η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα συναντηθούμε με τα κινήματα και τους αγώνες σε όλη την Ευρώπη που αμφισβητούν τη λιτότητα και τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν αντιλαμβανόμαστε πως οι λύσεις μπορούν να προκύψουν μέσα από σχέδια που επενδύουν σε λογικές εθνικού απομονωτισμού και εθνοκεντρικής ανάπτυξης. Η δική μας αριστερά αντιλαμβάνεται πως ο σοσιαλισμός του 21ου αιώνα, ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και ελευθερία, είναι μια διαδικασία που περνά μέσα από τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Είναι αγώνας ευρωπαϊκός και ταυτόχρονα αγώνας εθνικός. Όταν η ακροδεξιά στοχεύει στη διάλυση της Ευρώπης και οι νεοφιλελεύθεροι στη δημιουργία μιας πιο αυταρχικής και συντηρητικής πραγματικότητας που ονομάζεται Ευρώπη της φτώχειας και του αυταρχισμού, εμείς έχουμε την υποχρέωση να διαχωριστούμε από όλους και να επενδύσουμε στην αλληλεγγύη των λαών, στη δημοκρατία, τον κοινό μέτωπο και τον κοινό αγώνα ολόκληρης της Ευρώπης που βάλεται από την κρίση και το δόγμα Σόιμπλε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η οργάνωσή μας δεν έπεσε από τον ουρανό. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκε χθες, δεν γεννιέται απλά σήμερα τις μέρες του πρώτου συνεδρίου. Έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν προκύπτει από παρθενογένεση. Σφυριλατήσαμε τη συλλογική μας ταυτότητα μέσα από πολιτικές μάχες και συγκρούσεις. Μέσα από τα βάθη του χρόνου. Μέσα από στιγμές που χάραξαν σημάδια ανεξίτηλα και διαμόρφωσαν τη συλλογική μας μνήμη. Οι αγώνες της αριστεράς, οι αγώνες του κομμουνιστικού κινήματος, του εργατικού και του νεοελεύθερου κινήματος, του μακρινού αλλά και του πρόσφατου παρελθόντος, αποτελούν παρακαταθήκες για αυτούς που διανύουν στην αριστερά είτε πορεία δεκαετιών, είτε πορεία λίγων ημερών. Εμείς μπορεί να μάθαμε για το έπος της ιαμικής αντίστασης και την επόνα από τα βιβλία. Μπορεί να μην ζήσαμε τη δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη. Μπορεί να μην ζήσαμε το αντιδικτατορικό κίνημα και την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Μπορεί επίσης να μην ζήσαμε τους αγώνες των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Ωστόσο, κοιτώντας το παρελθόν με τιμή, δώσαμε και εμείς τις δικές μας μάχες. Από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ και το κίνημα της εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης μέχρι το φοιτητικό κίνημα για την υπεράσπιση του άρθρου 16. Από την εξέγερση του 2008 μέχρι το μεγαλειώδες κίνημα των πλατιών. Από την κυβέρνηση της αριστεράς μέχρι το βροντερό όχι του δημοψηφίσματος. Μικρές και μεγάλες μάχες που μας έκαναν και μας κάνουν περήφανους. Μικρές και μεγάλες μάχες που κατέληξαν είτε σε νίκες είτε σε ήττες. Και δεν φοβηθήκαμε συντρόφισσες και σύντροφοι οποιαδήποτε στιγμή. Δεν τα παρατήσαμε τις δύσκολες ημέρες. Δεν πνιγήκαμε σε μεταφυσικές διαπιστώσεις και δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να έχουμε τον τελευταίο λόγο στη μάχη της γενιάς μας. Σήμερα που ο πόλεμος είναι εκεί έξω, δεν έχουμε ούτε την πολυτέλεια της απογοήτευσης, ούτε την πολυτέλεια του πισωγυρίσματος. Γι' αυτό το λόγο δεν γυρνάμε πίσω, γι' αυτό το λόγο σήμερα από το πρώτο συνέδριο της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ καλούμε τους νέους και τις νέες να χαράξουμε μαζί ένα δρόμο διαφορετικό, ένα δρόμο ελπίδας και προοπτικής, ένα δρόμο δημιουργίας. Μπορούμε να μείνουμε στον τόπο μας, λέμε εμείς, για να ονειρευτούμε. Μπορούμε να μείνουμε στον τόπο μας για να δουλέψουμε, να ερωτευτούμε, να προκόψουμε και να δημιουργήσουμε. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να στερήσει τα δικαιώματά μας, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να μας στερήσει την ίδια μας τη ζωή. Θέλω όμως να είμαι σαφής. Αναγνωρίζουμε πλήρως τις δυσκολίες στον καιρό που ζούμε. Η νέα γενιά έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με τη μάστιγα της ανεργίας, της μετανάστευσης, της εργασιακής επισφάλειας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες βιώνουν την τρέλα των πανελληνίων, τις συλλογικές της αριστείας, της βαθμοθυρίας και του ανταγωνισμού. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου οι νέοι και οι νέες δεν βλέπουν δυστυχώς στην πολιτική αλλά και στο πολιτικό σύστημα προοπτική και δυνατότητες. Γι' αυτό το λόγο συχνά απομακρύνεται και από τα κοινά. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχουν ατομικές λύσεις σε συλλογικά προβλήματα. Αντιλαμβανόμαστε ότι συλλογικότητα και αλληλεγγύη είναι βασικές προϋποθέσεις για να κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες.
Να μην αφήσουμε λοιπόν την πολιτική στα χέρια αυτών που τα προηγούμενα χρόνια κατέστρεψαν τις ζωές μας. Είναι δεδομένο πως χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο άσκησης της πολιτικής, όπου οι νέοι θα βρίσκουν νόημα και περιεχόμενο. Και αυτό το διαφορετικό μοντέλο άσκησης πολιτικής μπορεί να γίνει πράξη μόνο μέσα στους κοινωνικούς χώρους όπου ζει, σπουδάζει, εργάζεται και δημιουργεί η νέα γενιά. Γι' αυτό το λόγο και εμείς, βγαίνοντας από το συνέδριο, είναι δεδομένο ότι από τη Δευτέρα θα βρεθούμε σε κάθε σχολείο, σε κάθε σχολείο, σε κάθε πανεπιστήμιο, στις γειτονιές, στους εργασιακούς χώρους, παλεύοντας για τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Φυσικά και δεν μιλάμε στο κενό. Φυσικά και δεν αγωνιζόμαστε χωρίς περιεχόμενο, ούτε είμαστε διατεθειμένοι να πείσουμε κανέναν και καμία, επενδύοντας σε πρακτικές πελατειακών σχέσεων, όπως συνήθισαν και συνηθίζουν να κάνουν οι ΟΝΕΔ και η νεολαία ΠΑΣΟΚ. Δεν κάνουμε παρέα ούτε με χρυσαυγίτες, ούτε έχουμε φίλους μπράβους νυχτερινών μαγαζιών, ούτε τα βρίσκουμε με καθηγητές και πριτάνες κάτω από το τραπέζι. Σε φαινόμενα καραμπίνι, καμία ανοχή. Καμία ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, σε αυτούς που βλέπουν την πολιτική με όρους καριέρας. Σε όλους αυτούς που βάζουν πλάτη σε ένα σύστημα και μια πολιτική πραγματικότητα της μίζας, της ρεμούλας και της αρπαχτής. Με όπλο τις θέσεις μας και τους αγώνες μας, θα συγκρουστούμε με όλες αυτές τις λογικές. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε από το δικό μας μετερίζει, ώστε να αλλάξει η καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, να μπολιάσουμε το σχέδιο της κυβέρνησης της αριστεράς με το δικό μας σχέδιο και ταυτόχρονα να πρωτοστατήσουμε σε κοινωνικές μάχες στους χώρους της κοινωνίας, όπου ακόμη και σήμερα ο νεοφιλελευθερισμός συνεχίζει να γεμονεύει. Να σπάσουμε τα ταμπού και το συντηρητισμό στον οποίο επενδύει ο αντίπαλος. Πριν λίγο διάστημα, η Νέα Δημοκρατία χαρακτήρισε τις θέσεις της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ αναχρονιστικές και παλαιοκομματικές, επειδή λέει δεν προκρίνουν την αριστεία, την ατομική ανέλυξη, την καριέρα και τον ανταγωνισμό. Τους απαντάμε. Αναχρονιστικό είναι να θεωρείς πως οι βάρβαρες πανελλαδικές και το κυνήγι των βαθμών μπορεί να κάνουν τις ζωές μας καλύτερες. Αναχρονιστικό είναι να θεωρείς πως η παιδεία δεν είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό. Αναχρονιστικό είναι να θεωρείς πως οι φοιτητές και οι μαθητές είναι πελάτες και τα πανεπιστήμια επιχειρήσεις. Αναχρονιστικό είναι να θεωρείς πως η ανεργία θα μειωθεί μέσα από τα βάουτσερ ή από τον υποκατώτατο των μισθών των νέων. Αναχρονιστική είναι η εργασιακή ζούγκλα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας που ευαγγελίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης φορώντας το κουστούμι του Δούνου του. Αναχρονιστικός είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Αναχρονιστικά είναι όλα τα κόμματα του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος. Εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω από την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την επαναφορά της δημοκρατίας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων και τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από ένα σχέδιο καταπολέμησης της ανεργίας που θα βασίζεται στην υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των νέων και του περιβάλλοντος. Εμείς θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματα των νέων σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς τους. Θα αγωνιστούμε για τα δικαιώματα των παιδιών των προσφύγων, για τα παιδιά των μεταναστών. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων στον αυτοπροσδιορισμό και τη θεσμική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου. Θα παλέψουμε κόντρα στην πατριαρχία, στο πλάι των νέων γυναικών, για την ισότητα και τη γυναικεία φυραφέτηση. Να σπάσουμε τα ταμπού στον χώρο των εξαρτήσεων, πέρα και έξω από λογικές που αντιμετωπίζουν τους χρήστες ως εγκληματίες ενώ είναι ασθενείς. Η νομοποίηση της ιατρικής κάναβης έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί εχθές. Να είμαστε δίπλα στους φαντάρους, να είμαστε δίπλα στους νέους αθλητές, στους νέους ανθρώπους που τα χρόνια της κρίσης και της καταστροφής έβλεπαν διέξοδο στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική δημιουργία. Συντρόφοι και σύντροφοι, 1,5 χρόνο πριν, κάναμε μια νέα αρχή κόντρα σε κάθε προγνωστικό, απέναντι σε όλους αυτούς που θεωρούσαν πως η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είχε σβήσει. Στα τέλη του 2015, πήραμε την απόφαση να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Πήραμε την απόφαση να ξανασηκώσουμε το κεφάλι μας και με αυταπάρνηση, βήμα το βήμα, να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα μπροστά, φέτοντας νέες βάσεις για την οργάνωσή μας. Είμαστε περήφανοι για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε δύσκολους καιρούς, όταν άλλοι αναλώνονταν στο πληκτρολόγιο, εμείς πρωτοστατούσαμε στο κίνημα αλληλεγγύης υπέρ των προσφύγων. Ήμασταν στο Πέραμα, ήμασταν στο Ρεόκαστρο, κόντρα στο χρυσαυγίτικο τραμπουκισμό και το φασιστικό μίσος. Βρεθήκαμε σε χώρους εργασίας απέναντι στην εργοδοσία. Μπήκαμε στα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Βρεθήκαμε στον δρόμο υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα της νεολαίας κόντρα σε λογικές ιδιοκτητών του κινήματος. Το πρώτο συνέδριο της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη φάση της ανασυγκρότησης στη φάση της οργανωτικής ανάπτυξης. Οφείλουμε να πρωτοστατήσουμε στις μάχες της γενιάς μας. Να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας, να πάρουμε τις ζωές μας πίσω.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, εύχομαι να έχουμε ένα δημοκρατικό και αποτελεσματικό και συντροφικό συνέδριο. Μας δίνεται μετά από πάρα πολύ καιρό η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε σε ένα υγιές πλαίσιο, έχοντας στο μυαλό μας ότι το μέλλον είναι εκεί μπροστά και οφείλουμε όλοι και όλες μαζί να το κυνηγήσουμε. Καλή μας αρχή και καλό μας συνέδριο.